καλημέρα σας. Εσείς θα συμμετέχετε στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Θα συμμετέχω, εννοείται. Πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν. Διαφωνώ με την τακτική που λέει να μην ψηφίζουμε κανένα και να φεύγουμε. Πρώτο, καλύτερο ασχετήσει. Τι να πούμε, και τα έργα εδώ στην πλατεία υπό κύριος Γιούμης θα ολοκληρωθούν σύντομα. Τώρα να δούμε. Ξαρτάται. Και να δούμε να ψηφίσουμε. Πολύ ψηφίσουμε να είναι ενεργό. Πρέπει να ενδιαφέρει για τα κοινά. Πρέπει να συμμετέχει. Αν δεν συμμετέχει, μετά δεν έχει και δικαίωμα να παρακολουθεί για τίποτα, ούτε καν να εκφέρει γνώμη. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κριτήρια που κάποιος θα πρέπει να ψηφίζει, να πηγαίνει στις κάλπες? Πιστεύω πρέπει να κρίνουμε το έργο του κάθε δημάρχου, να μην κοιτάμε μόνο τις γνωριμίες και να ψηφίσουμε με βάση τις γνωριμίες. Πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να δώσει έμφαση? Στις ανάγκες του πολίτη, στα ζητήματα της καθημερινότητας, γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα, η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα μείζων για τη σημερινή εποχή. Και να κάνει έργα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη. Να ακούει τον κόσμο, να είναι κοντά στον κόσμο ο νέος περιφερειάρχης. Αυτό πιστεύω. Η περιφέρεια λίγο της Τρίπολης, όχι τα χωριά, δεν εννοώ τα χωριά, το πιο έξω μέρος πέρα από το κέντρο. Γιατί δίνεται πάρα πολύ έμφαση στο κέντρο συνήθως και οι γειτονιές θα ξεχαστούν. Υπήρχε Τρίπολη και ήταν όλοι να πούν Τρίπολη να διακύπτουν. Να δεν πάνω στον Άπλιο, στη Σαλαμάτα, ενώ και μια ωραία Τρίπολη. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.